Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Euroball. Είμαστε οι Underdogs by God Game Experts. Για άλλη μια εβδομάδα θα μιλήσουμε για την Euroleague. Δεξιά μου είναι ο Γιάννης ο Αθέατος. Και αριστερά μου είναι ο Γιάννης ο Ζαν. Καλησπέρα λοιπόν. Είμαστε ουσιαστικά δύο στροφές πριν το τέλος. Και τυπικά και ουσιαστικά. Δύο αγωνιστικές. Στην τελική ακόμα. Ευθεία, Γιάννη. Ναι, δύο εβδομάδες ακόμα. Αφήσαμε την πρώτη εβδομάδα που ήμασταν σε διαβολοβδομάδα. Μια μισή αγωνιστική να κάνουμε review. Βεβαίως. Έχουμε αυτή τη βδομάδα τα μάτς κλασικά Πέμπτη Παρασκευή και την επόμενη το ίδιο. Το ίδιο. Έχουμε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό να εδραιώνει τη θέση του στην κορυφή. Και να θέλει μια νίκη για να πάρει την πρωτιά και τυπικά. Mm-hmm. Είχαμε, από τότε, την τελευταία φορά που τα είπαμε, ο Ολυμπιακός κέρδισε δύο φορές. Η μία ήταν το αναμενόμενο με την Βιλερμπάν, με την ΑΣΒΕΛ. Και μετά, φυσικά, στο ντέρμπι. Στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που το έκανε ντέρμπι και άλλη μια φορά. Και στα δύο μάτς έδειξε τα ίδια στοιχεία, ναι. Δηλαδή ήταν πάλι άστοχος. Ο Ολυμπιακός στα τελευταία τέσσερα μάτς πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, 18% στα τρίποντα. Έχει ένα τραγικό ποσοστό. Αλλά εντάξει, με τη Βιλερμπάν, αλλά και με τον Παναθηναϊκό, η ποιότητα, οι πολλές λύσεις, το ότι έχει ένα βαθύ ρόστερ κτλ. Βοήθησε και του έδωσε τη νίκη. Με τον Παναθηναϊκό δηλαδή ήταν. Ο Γουόκαπ ήταν βασικός και έκανε μεγάλο μάτσα, αλλά ο Ταρίκ Μπλακ ουσιαστικά έγινε την πλάστιγκα που έκανε ρεκόρ καριέρας με 21 πόντους. Ήταν τρομερός ο Ταρίκ Μπλακ και ο Γουόκαπ δηλαδή ήταν τώρα. Καλά, ο Γουόκαπ ήταν και MVP της Euroleague, νομίζω της αγωνιστικής. Αλλά είχε 11 πόντους, 13 assists. Νομίζω. Ναι. Σίγουρα θα έχει κάνει και κάποια κλεψίματα. Και 4 κλεψίματα. Εντάξει, πάντα. Αλλά ο Μπλακ ήταν αυτός ο οποίος μπήκε μέσα, είχε απόλυτη ευστοχία και μάλιστα ο Μπλακ είχε και απόλυτη ευστοχία στις βολές. Νομίζω στα δίποντα πρέπει να έχασε ένα σουτ. Ένα δίποντο, ναι. Και είχε απόλυτη ευστοχία στις βολές σε ένα μάτσο στο οποίο ο Ολυμπιακός έχασε 10 βολές. Δηλαδή ο Φάλ είχε 0 στις 5 και ο Μπλακ είχε 7 στις 7. Ο Βεζέγκοφ ήταν όπως πάντα η σταθερά του Ολυμπιακού. Ναι, ξεκίνησε καλά. Στα μέσα του αγώνα δεν έπαιξε καθόλου και μπήκε στο τέλος και έβαλε ένα από τα 3 τρίποντα που έβαλε ο Ολυμπιακός. Ναι. Το πιο κρίσιμο δηλαδή στο τέλος που ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Και ο Γόκαπ είχε βάλει ένα πριν. Που ήταν, βάλανε δύο στο τελευταίο quarter, ένα από Παπα-Νικολάου στο πρώτο ημίχρονο και αυτά ήταν τα τρίποτα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αλλά έχει ποιότητα ο Ολυμπιακός, έχει λύσει. Ο Παναθηναϊκός ήταν τίμιος, προσπάθησε. Η τακτική του βγήκε να πάει σε χαμηλό τέμπο, να επιθέσεις, να μην ανοίξει το ρυθμό. Εντάξει, ευνόησε και δεν πήγαν και τα σου του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η 13η νίκη του Ολυμπιακού συνεχόμενη του Παναθηναϊκού. Ναι, βεβαίως, 13-0. Δηλαδή... Και έχει γίνει μεγάλο τόρο γι' αυτό. Λογικό δεν είναι δηλαδή. Ναι, ο Παναθηναϊκός και όλα στην έδρα στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα έσπασε το σερί των τριών ητών και κέρδισε τον Κολοσσό. Ναι. Αλλά έχει τον Ματζούκα ο οποίος ψιλοπαίζει και τέλος πάντων ο κόσμος έχει κάτι να προσβλέπει. Ο Παπαγιάννης δεν συνέχισε το σερί. Ο Παπαγιάννης από εκεί που ήταν σε καταληπτική κατάσταση. Με δύο σερί μάτς. Είναι σαν να μην εμφανίστηκε ποτέ. Έτσι, δεν εμφανίστηκε δηλαδή... ποτέ, έκανε και φάουλ νωρίς. Και δεν τον ευνόησε αυτό. Ο Γκουντάιτης ήταν αυτός ο οποίος διακρίθηκε από τους Παναθηναϊκούς. Ήταν καλός. Κοίτα, ο Γκουντάιτης ήταν καλός. Ήταν καλός ο Μπέικον στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε μόνο φάουλ και κακές επιλογές. Ο Λί και αυτός ήταν καλός. Κουρασμένος όμως τώρα. Δηλαδή, και στο τέλος έκανε και λάθος. Τραβάει την άμαξα τώρα ο Λί εδώ καιρό. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια-δύο εβδομάδες. Δηλαδή και εδώ και δύο μήνες λέμε ότι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Παρίς Λί. Και παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι έκανα σημαντικά λάθη που κόστησαν στην ομάδα μου και σαν playmaker δεν θα έπρεπε να τα κάνω. Γενικά, εντάξει, η λύση, ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι στέρεψε από λύσεις κάποια στιγμή. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. Και εντάξει, παρέμεινε χαμηλά. Τώρα έχει μια ευκαιρία να κάνει ακόμα μια νίκη με την Άλμπα και να ξεφύγει από την αγωνιστική. Ναι, εντάξει, λίγο γιατί είναι... Και να πάρει λίγο τα πάνω του για τα play-off ουσιαστικά. Ναι, ναι, εν ώψη play-off και λίγο παραδείγματος. Κάποιες κλιαρές διαμαρτυρίες από το μεγαλομέτωχο για τη διαιτησία. Αλλά ο κόσμος δεν. Δηλαδή δεν ακολούθησε ο κόσμος αυτό. Ναι. Και γενικότερα φάνηκε σαν να φωνάζει μόνος του έτσι. Δεν είναι και πολύ εύκολο να στοχοποιείς την EuroLeague. Εντάξει, όταν έχεις υποστεί σφαγές, που πολλές ομάδες φέτος έχουν υποστεί σφαγές, ναι. Είναι δίκαιο να μιλάς, αλλά δεν είναι και. Ποιο θα στοχοποιήσουν, ας πούμε. Ναι, τον Μοντιρόγκα, ας πούμε. Όχι, και γενικά. Τον Γκλίκμαν. Βασικά αυτό είπε ότι Ντέγιαν και άλλο ένα προσέχετε γιατί κάποιοι δουλεύουν. Δηλαδή ότι εσείς δεν ξέρετε. Ξέρω ότι δεν ξέρετε και ότι η διαιτησία είναι κάτι ανεξάρτητο. Υπάρχει status quo από την, ναι, ναι. Από την περίοδο του Μπερτομέου, δηλαδή. Ναι, και ότι τέλος πάντων κάποιοι πίσω από την πλάτη σας κάνουν με τη διαιτησία παιχνίδια. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Καλά. Okay. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θέλει, έχει δύο μάτς τώρα, ένα με τον Ερυθρό εκτός και ένα με την Μπασκόνια εντός, να πάρει μία νίκη και να εξασφαλίσει την πρωτιά. Ωραία, με τον Ερυθρό θεωρούμε ότι δηλαδή, θα το πάρει.
Εντάξει, ξέρω, έτσι αλλιώς θα είναι. Ειδικά από τη στιγμή που ερυθρώσαν και διάφορο. Υποδοχή ροών στο Βελιγράδι. Ναι, τώρα οι οπαδοί σίγουρα θα κάνουν ένα πάρτι έτσι, θα περάσουν καλά, γιατί υπάρχει και μια αδελφοποίηση. Το θέμα είναι τι γίνεται στην τελευταία αγωνιστική που μπορεί ο Ολυμπιακός να αποφασίσει ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει στην οχτάδα. Και ποιον θέλει αυτός αντίπαλο, ίσως. Ναι. Γιατί βασικά τώρα τι γίνεται, η ΕΦΕΣ έχει τη δυνατότητα να μπει. Αν κερδίσει τη Φενέρ σήμερα, στην επόμενη αγωνιστική, ναι, την πέμπτη, την προσεχή αγωνιστική, έχει τη δυνατότητα να βγάλει έξω τη Φενέρ. Δηλαδή η Φενέρ μπορεί να μείνει έξω από τα play-off και να μπει η ΕΦΕΣ. Στον πρώτο γύρο βέβαια έχει κερδίσει η Φενέρ, ήταν εκείνη η περίοδος της που έπαιζε πολύ καλά και είχε κερδίσει την ΕΦΕΣ. Χάνησα τις ισοβαθμίες η Φενέρ, Ναι. Οπότε υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Με μία νίκη περνάει η Φενέρ. Δηλαδή, άμα κερδίσει τώρα την ΕΦΕΣ αυτό το ματς, ταυτόχρονα μένει μέσα και αποκλείεται η ΕΦΕΣ οριστικά. Είναι πολύ ωραίο αυτό το ντέρμπι, ναι, νομίζω. Και με προβλήματα. Βγαλμένο δηλαδή από τα πιο υγρά όνειρα τη Ευρωλίγκα τώρα, έτσι. Και με δηλαδή, προβλήματα η Φενέρ. Η Φενέρ η οποία το πάλεψε με τη Ρεάλ, αλλά δεν είναι, έδειξε ότι δεν έχει. Δεν έχει το firepower. Ναι, στην προηγούμενη. Ναι, ναι, εντάξει. Η Φενέρ έχει προβλήματα. Τη λείπει ο Γουίλμπεκιν, ο οποίο θα λείψει και σε αυτό το match. Είναι... Και δεν ήταν καθόλου καλός και ο Τάιλερ. Ο Ντόρση ήταν τραγικός, ο Κάρσεν Έντουαρτς ήταν καλός, αλλά ο Κάρσεν Έντουαρτς ήταν καλός. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε κακά παιχνίδια της Φενέρ. Γενικότερα δείχνει μια. Και ο ότι στο πιο κρίσιμο σημείο ψάχνεται. Και ο Γκούντριτς έχει ψηλό, δηλαδή έχει ψηλό ξεφουσκώσει. Ντάξει, δηλαδή... Και τι να κάνει, όλα αυτά είναι παίχτες ομάδας. Δεν είναι... Κοίτα, αλλά είχε κάνει 2-3 καλές, πολύ καλές εμφανίσεις και κάποια χαλιά κτλ. Και πήρε το συμβόλαιο. Και από τότε έχει ψιλοκαθίσει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα συμβολέου, απλά εντάξει, η Ευρωλίγκα το έχει αυτό. Είναι... Δηλαδή, ξέρεις τώρα ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή και να μην το σκέφτεσαι, υποσυνείδητα σίγουρα παίζει ρόλο, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή, ειδικά όταν είσαι σε career, όχι σε career, λέω, σε contract year, συμβαίνει αυτό. Δηλαδή είσαι σίγουρα μια ταχύτητα πιο πάνω. Δεν νομίζω όμως ότι για τον Γκούντουριτς συγκεκριμένα παίζει ρόλο το ότι έκανε συμβόλαιο. Καλά, δηλαδή δεν παίζει καλά η ομάδα. Ναι, αυτοί όλοι οι παίχτες είναι παίχτες που γίνονται καλύτεροι μέσα από την ομάδα. Mm. Δηλαδή ο Μότλι, ας πούμε, που είναι στο χέρι του, γενικά ήταν καλός και στα δύο μάτς σχετικά. Δηλαδή ειδικά στο τελευταίο ήταν πολύ καλός, ναι, που χάσανε από την Μπασκόνια. Ναι. Ο Χέις Ντέιβις πάλι. Στο ένα καλό, στο άλλο, ναι, δεν ήταν καλός. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια στάθεια γενικότερα στην ομάδα. Δεν έχουν ένα παίχτη σημείο αναφοράς. Δηλαδή, ο Γουίλμπεκιν θεωρητικά θα ήταν αυτό. Φύραν τον Ντόρσεϊ για να είναι αυτό ο Ντόρσεϊ, αλλά δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Ο Καλάθης δεν είναι τέτοιος παίχτης. Ο Γκούντουριτς δεν είναι τέτοιος παίχτης. Ο Μπιέλισσα δεν είναι τέτοιος παίχτης και να γυρίσει. Έχουν νομίζω αυτό το θέμα. Γενικά, τα forward της. Εμένα στα forward. Κάτι με χαλάει στα forward της Φενέρ. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί πέρα χωλαίνει. Αν δεις όλες οι καλές ομάδες, έχουν ένα forward στο 3-4, ο οποίος είναι ένα σημείο αναφοράς. Ναι. Καλά, η Ρεάλ έχει 3. Αλλά θέλω να πω: η Μπαρσελόνα έχει το Μίροντιτς. Ο Ολυμπιακός έχει το Βεζένκοφ. Ναι. Μόνο η Μονακό δεν έχει. Η Μονακό έχει τα τρία γκάρ. Που είναι το σημείο αναφοράς. Ναι. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όλοι έχουν σε αυτή τη θέση στα forward κάποιον. Ο οποίος να. Κατάλαβες, να λες ότι θα κουμπίσω πάνω του κάπως. Οι καλές ομάδες. Και η Μπασκόνα έχει. Η ΕΦΕΣ έχει τον. Και η Μπασκόνα έχει ένα. Η Μπασκόνα έχει 2-3. Έχει ένα καλό. Τώρα έκανε ένα. Προέκυψε κι άλλο. Ο Βάνια. Έκανε προέκυψε ο Βάνια. Αλλά όλες οι καλές ομάδες έχουν ένα forward το οποίο τους δίνει κάτι παραπάνω. Και η Φενέρ δεν έχει. Εκεί νομίζω ότι είναι. Απ' την άλλη, η Ρεάλ που έπαιξε με τη Φενέρ στο δεύτερο leg, η οποία Ρεάλ έκανε 1-1 γιατί έχασε από την Παρτίζαν στην 32η αγωνιστική. Ο Μούσα, ας πούμε, ήταν πάλι ο κορυφαίος με τη Φενέρ. Στο μάτς με την. 22, έβαλε, θα σου πω αμέσως, 16-2-1 και 8 φάουλ κερδισμένα. Okay. Και ο Ντεκ ήταν καλός. Δηλαδή η Ρεάλ έχει Ντεκ, Χεζόνια, Γιαμπουσέλε και Μούσα σε αυτές τις θέσεις. Η οποία ο καθένας σε κάθε αγωνιστική προσφέρει το κάτι παραπάνω ή το κάτι λιγότερο. Και άλλο συμπληρώνονται και αυτό ακριβώς. Βάζει skill set, δηλαδή ταιριάζουν τώρα αυτοί. Ισχύει. Και το αποδεικνύεται. Δηλαδή όταν ο ένας δεν είναι καλά, ο άλλος. Α, και έχει και το Χαγκά ο οποίος εμφανίστηκε. Ο Χαγκά, ναι, ψερώτησα, λέει, πού είναι ο Χαγκά τελικά. Ναι, δηλαδή. Και εμφανίστηκε και ο Χαγκά. Ξαφνικά δηλαδή βλέπουμε συνέχεια ότι είναι στους διακριθέντες. Πήρε συμμετοχή και ο Ράντολφ στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Δηλαδή έρχεται και ο Ράντολφ. Δεν ξέρω πώς θα τους βάλω όλους αυτούς στο ρόστερ. Είναι ένα ερώτημα. Αλλά... Ο Ράντολφ θα αλλάζει τον Ταβάρες προφανώς. Και τον Μπουαριέ όταν δεν παίζουν. Δηλαδή όταν θα φέρουν ένα σέντερ ο οποίος θα είναι. Και τον Κορνελί έχουν αυτοί επίσης. Έχουν και τον Κορνελί, σωστά. Δεν ξέρω πώς χωράει το ρόστερ, αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Και μετά από όλα αυτά, και ενώ λέμε για όλα αυτά πράγματα, μπορεί να τη κάσει καμιά Μπασκόνια στο. Όχι στο Μπασκόνια. Καμιά Μπακάμπι
στο Σταύρωμα και να μην έχουν σε Final Four. Μακάμπι θα τη σκάσει, γιατί Μακάμπι θα βγει Πέμπτη. Μπορεί να βγει και έκτη, Μακάμπι, δεν μπορεί. Δύσκολο, θα πρέπει να βγει. Ναι, άμα, άμα κερδίσουν είναι από κάτω και χάσει. Κοίταξε, τώρα παίζει με τη Ζαλγκύρηση η Μακάμπι. Αν χάσει, ναι, θεωρητικά μπορεί να βγει και έκτη, αλλά θα πρέπει να κερδίσει Φενέρ δύο μάτς και η Μακάμπι να χάσει και τα δύο. Είναι λίγο δύσκολο. Mm. Νομίζω ότι η Μακάμπι με τον Μονακό έχουν κλειδώσει αυτό το ζευγάρι. Με, και εμείς Φενέρ... έχουμε πει ότι θα περάσει η Μακάμπι. Έχουμε δώσει μια εκτίμηση. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις να μιλήσεις, να μιλήσεις, να πούμε λίγο τη Ζαλγκύρηση. Δηλαδή η Ζαλγκύρηση έκανε πολύ. Θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το γκρουπ εκεί πέρα, πράγμα, γιατί είναι ένα γκρουπ αυτό όλο μαζί. Δηλαδή το Ζαλγκύρηση, Μπασκόνια, Παρτίζαν και Εφές είναι ένα γκρουπ ομάδων το οποίο διεκδικεί πλέον. Παλεύει για αυτή τη θέση. Και νομίζω ότι εκεί είναι και η μεγάλη μάχη ουσιαστικά, γιατί η Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα, επειδή το κοίταξε την άλλη φορά, γιατί είχαμε πει, η Μπαρτσελόνα έχει το πλεονέκτημα σε σχέση με τη Ρεάλ, γιατί την έχει κερδίσει με δύο πόντους στην έδρα της και στην έδρα της Ρεάλ, αυτή ήταν η σφαγή, ήρθαν χ. Ήρθαν, πήγαν παράταση. Ναι, ναι, οπότε ναι. Έχει πλεονέκτημα επειδή έχει κερδίσει και τώρα έρθει σοπαλία. Ωραία. Οπότε η Μπαρτσελόνα, εντάξει, κοιτάει τις νίκες της Ρεάλ, δεν ξέρω τώρα αν θα χάσει άλλο η Ρεάλ κτλ. Πάντως έτσι όπως είναι. Το θέμα είναι, Γιάννη, ότι κανείς δεν θέλει την Παρτίζαν στο 7. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν το θέμα. Δηλαδή είναι τίποτα. Νομίζω δεν τη θέλει ούτε η Μπάρτσα. Ούτε η Ρεάλ. Η Μπάρτσα μεν, βέβαια, έκανε πολύ καλή εμφάνιση εκεί πέρα. Όχι, και, του, και, και έπαιξε. Και ταιριάζει καλύτερα, φαίνεται, από τη Ρεάλ. Νομίζω ότι, με την, ότι η Παρτίζαν δεν θέλει την Μπαρτσελόνα. Ναι, γιατί ναι. Η Μπαρτσελόνα έχει τον τρόπο, επειδή παίζει αυτό το μπάσκετ, να του πάει τσούκου τσούκου. Στο ρυθμό του, ναι. Να του βάλει στο ρυθμό του, γιατί έχει του παίχτε και το ρόστερ. Ενώ οι άλλε ομάδε και ο Ολυμπιακό και η Ρεάλ θέλουν ανοιχτό, δηλαδή θέλουν να τρέξουν, να παίξουν μπάσκετ. Ναι, ναι. Ενώ η Μπαρτσελόνα δεν θέλει. Και αυτό νομίζω δεν τη συμφέρει την Παρτίζαν, μια ομάδα που έχει μια εξάδα παιχτών ουσιαστικά και λίγους παίχτες, αν δεν παίξουν αυτοί, δηλαδή να τους διαρρωθούν αυτοί, δεν έχει κάποιον να σταθμεί το παράγοντα που θα μπει μέσα και θα πει βάζω. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι και το πρόβλημα της Ρεάλ με την Μπασκόνια, ότι κάθε φορά της κάει κάποιος. Αλλά ας πούμε, η Παρτίζαν νομίζω ότι έχει περάσει. Η Παρτίζαν και το eye test, δηλαδή και η βαθμολογία δείχνει ότι πάρα πολύ λέει. Και τελευταία αγωνιστική του Παναθηναϊκού στην έδρα της, που τώρα άμα θέλει νίκη, τώρα με 20.000 κόσμο και είναι και. Κατάλαβες. Δηλαδή νομίζω ότι θα πάρει αυτή τη νίκη. Όχι, είναι Μάρση. Είναι Μάρση. Οπότε η Παρτίζαν θα περάσει. Στην εξάδα είναι. Στην εφτάδα σίγουρα και μπορεί να ανέβει και στην έκτη. Οπότε η Παρτίζαν θα περάσει. Και μετά έχουμε την Μπασκόνια, η οποία σε σχέση με την Εφές θέλει ουσιαστικά μία νίκη. Γιατί. Με ποιους παίζει η Μπασκόνια? Η Μπασκόνια παίζει τώρα με τη Βιλερμπάν. Ναι. Ωραία. Που θα πάρει αυτή την νίκη. Και τελευταία αγωνιστική παίζει με Ολυμπιακό. Μπράβο, σωστά. Που υπό συνθήκες, άμα γίνει μια μεγάλη ισοβαθμία, υπό συνθήκες μπορεί να θέλει και τις δύο νίκες. Αλλά νομίζω ότι με μία νίκη θα περάσει. Ναι. Ναι. Γιατί θα πάει στις 18, έχει πλεονέκτημα απέναντι στην Εφές, την έχει κερδίσει δύο φορές. Απέναντι στη Φενέρ επίσης νομίζω ότι την έχει κερδίσει δύο φορές. Οπότε κάτσε, Γιάννη, περίμενε. Άμα υποθέσουμε λοιπόν ότι κερδίζει η Εφές την Φενέρ. Εσύ μου λες ότι θα μείνει εκτός από την οκτάδα η Φενέρ. Ανάλογα με τη διαφορά. Θα μείνει η Φενέρ. Αλλά μπορεί να μείνει η Φενέρ εκτός. Θα περάσει και η Μπασκόνια και η Παρτίζαν και, και η Εφές. Αυτές οι τρεις. Α, okay. Και μην ξεχνάμε και τη Ζαλγκύρηση που άμα κάνει δύο νίκες περνάει έτσι κι αλλιώς. Η Ζαλγκύρηση είναι. Εγώ σου λέω, είναι πολύ, πολύ tricky situation εκεί πέρα. Λοιπόν, είπαμε για την Παρτίζαν. Η Μπασκόνια είπαμε τι έχει. Η Μπασκόνια κέρδισε τη Φενέρ με ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο που ισοπαίδωσε τη Φενέρ. Δηλαδή, η Φενέρ άντεχε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καλή, είχε μέχρι και 9 πόντους διαφορά. Και απλά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε η Μπασκόνια με το Μαρίνκοβιτς. Το φαινόμενο Μαρίνκοβιτς. Ναι, ο οποίος Βάνια Μαρίνκοβιτς. Πώς έβαλε 35, έβαλε 35 σε αυτό το ματς. Νομίζω ότι είναι στην πεντάδα των καλύτερων σκόρερ της Μπασκόνια στην Ευρωλίγκα σε ματς. Και μετά το συνέχισε αυτό και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Δηλαδή φαίνεται ότι είχε ένα momentum και έβαλε πάλι νομίζω μια 24, 25, κάτι τέτοιο έβαλε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. 6 στα 9 τρίποντα, ήταν ο αστάθμητος παράγοντας, όλοι οι υπόλοιποι απλά τον βοήθησαν ουσιαστικά. Η Φενέρ δεν το είχε προβλέψει αυτό και έκανε κάποιο ρεκόρ, διασύρθηκε. Νομίζω. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος τι ρεκόρ έκανε. Έκανε κάποιο ρεκόρ σκοράρι. Στα λεπτά συμμετοχής του, ίσως. Μπορεί σε σχέση με τα λεπτά συμμετοχής του να κάνει ένα σκορ. Δεν ξέρω. Ένα ρεκόρ. Αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι. Γίναν πολλά ρεκόρ από αυτόν σε αυτό το μάτς. Δηλαδή ρεκόρ καριέρας, ρεκόρ φετινό της Μπασκόνια. Έγινε χαμός. Okay. Δηλαδή ήταν πολύ καλή εμφάνισή του. Όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Τόμσον βοήθησε οργανωτικά πιο πολύ. Έβαλε και 14 ποντάκια. Ο Γκετράιτης double-double με 10 rebound. Κλασικό Γκετράιτης που παίρνει πολλά rebound πολύ για γκάρ. Πολύ καλός. Και ο Κότσαρ με τον Κοστέλο πρόσφεραν και αυτοί τα rebound τους και τα ποντάκια τους έτσι κάναν τη δουλειά τους. Αλλά αυτό ήταν ουσιαστικά ο αστάθμητος παράγοντας. Και δίνει τη δυνατότητα. Ο Χάουαρντ δεν είναι πάλι. Ναι, εντάξει, πάλι. Ο Χάουαρντ πολύ ασταθής. Τώρα στα τελευταία μας κακός θα λέγει ναι, κανείς. Ναι, ναι. Καλά, το προηγούμενο είχε θεωρητικά χτύπησε κιόλας και φοβήθηκαν όλοι. Τελικά γύρισε. Και σε αυτό το μάτς ήταν τίποτα. Πάντως από εκεί που ξεκινήσαμε τη χρονιά, λέγοντας, μιλώντας συνέχεια για τον Χάουαρντ,
Έχει μετατοπιστεί σίγουρα το ενδιαφέρον σαν ποιος είναι ο ηγέτης της ομάδας στον Ντάρις Τόμσον. Και ο ξένος αποκάλυψη ουσιαστικά. Ναι. Και εναλλάσσεται ενδιαφέρον καλύτερος. Δηλαδή τώρα ήταν ο Μαρίνκοβιτς, τις προηγούμενες εβδομάδες μπορεί να ήταν ο Κοστέλο. Έχει υπάρξει ο Κοστέλο, έχει υπάρξει ο Κότσαρ, έχει υπάρξει δεύτερος καλύτερος. Ναι. Και εννοείται και ο Χάουαρντ. Αλλά η Μπασκόνια είπαμε τι πρόγραμμα έχει. Θέλει μία νίκη για να φτάσει στις 18 με την ΑΣΒΕΛ την επόμενη αγωνιστική. Και μετά να δει με τον Ολυμπιακό, τελευταία αγωνιστική, να δει και ο Ολυμπιακός τι θέλει να κάνει. Άμα κάνει 2-2, αφήνει την ΕΦΕΣ έξω. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ζαλγκίρις. Η Ζαλγκίρις, η οποία διέσυρε τη Βαλένθια με 21 πόντους, ένα φοβερό μάτς, στο οποίο παίξανε όλοι. Παίξανε ο Λουκοσιούνας, ο Μπεϊρούτης, ο Μπρασδέικης, ο Πολωνάρα έπαιξε καλά. Δηλαδή και δευτερεύοντες παίχτες αποθεώθηκαν από τον κόσμο. Ουλανόβας δεν είναι. Τίποτα. Δεν χρειάστηκε να παίξει. Όχι. Και στα τελευταία μας γενικά Ουλανόβας δεν έχει χρειαστεί. Τα παιδιά λίγο να παίξουν, να χαρούνε. Αλλά... Και πριν είχαν την πρώτη εβδομάδα, είχαν κερδίσει και τη Μονακό, έτσι. Και τη Μονακό την προηγούμενη εβδομάδα μες στην έδρα τους και τώρα έχουν τη Μακάμπη μες στην έδρα τους. Μεγάλη υπόθεση. Που αν κερδίσουν αυτό το μάτς τώρα είναι τεράστιο. Είναι η χρονιά τους αυτή. Είναι τεράστιο μάτς. Είναι ματσάρα δηλαδή αυτό. Εντάξει, τώρα η Βαλένθια διάφορη. Δεν έχουμε πει κάτι για τη Βαλένθια. Και δεν έχουμε και τον Ντούμπλεφ. Εντάξει, τώρα. Και γενικά η Βαλένθια το έχει παρατήσει όπως κάνει σχεδόν σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχει στην Ευρωλίγκα. Πάει καλά και τις τελευταίες αγωνιστικές φαίνεται να το παρατάει. Ναι. Οπότε η Ζαλγκίρις έχει. Πάμε πάλι στο EuroCup του χρόνου. Η Ζαλγκίρις το μόνο που δεν θυμάμαι. Να το πάρουμε και να ξαναεπιστρέψουμε. Ναι, ποιον έχει τελευταία αγωνιστική η Ζαλγκίρις. Θέλω να πω. Η ΕΦΕΣ έχει τη Μονακό. Η Ζαλγκίρις έχει εκτός την Bayern. Οπότε... Αδιάφορη η Bayern. Θεωρητικά, μα κερδίσει αυτό το μάτς. Αυτό το μάτς είναι, σου λέει. Αυτή το μάτς είναι. Γιατί και αυτή έχει. Δεν θυμάμαι το πλεονέκτημά της με την ΕΦΕΣ, αλλά νομίζω ότι ίσως έχει πλεονέκτημα με την ΕΦΕΣ και αυτή. Σίγουρα η ΕΦΕΣ έχει μειονέκτημα με την Παρτίζαν και με την Μπασκόνια. Η ΕΦΕΣ η οποία κέρδισε εύκολα την. Ποιον έπαιζε, την Αρμάνι. Έχει κερδίσει τις δύο Ιταλικές. Ναι, την Αρμάνι και τη Βίρτους. Ναι, έχει κερδίσει και τις δύο Ιταλικές. Εντάξει, το μόνο που άξιζε από αυτό το μάτς, γιατί η Virtus φαίνεται πλέον να το έχει παρατήσει, δεν ασχολείται. Δηλαδή και το προηγούμενο μάτς της Virtus ήταν διασυρμός. Τίποτα. Ήταν ότι ο Ζίζιτς ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΕΦΕΣ. Και βασικά αυτή η εξάδα έπαιξε πάλι. Απλά ο Ζίζιτς ήταν ο έκτος. Ναι. Δηλαδή έπαιξαν οι Μίσιτς, Λάρκιν, Μπουμπουά και Κλάιμπερν. Και συμπλήρωσε ο Ζίζιτς αυτό το ρόστερ. Άλλες φορές είναι ο Ντάνστον, άλλες φορές είναι και ο Μπράιαντ. Ο Μπράιαντ επίσης καλός, ναι. Αυτό είναι αυτή η πεντάδα και έρχεται ένα έκτο και συμπληρώνει. Πάντω σε πολύ καλή κατάσταση ο Μπομπουά, δηλαδή αμυντικά είναι lockdown defender αυτή τη στιγμή. Εξαιρετικό. Αυτό και τα playoff, ενώ playoff, το να είναι καλή, σε καλή κατάσταση ο Μπομπουά, είναι μεγάλη υπόθεση για αυτήν την ομάδα η οποία δυσκολεύεται πολύ αμυντικά. Φέτος είναι πολύ σημαντικό για αυτήν. Δυσκολεύεται πολύ αμυντικά η ΕΒΕΣ. Και άμα δεν, δηλαδή, ο καλύτερο αμυντικό δεν είναι σε καλή κατάσταση και επιθετικά ώστε να είναι μένει στο παρκέ. Και τότε δύσκολα θα. Ναι. Και στα τελευταία μάτια έπαιξε και άμυνα. Γενικά. X-factor για την δείχνει ομάδα. Έτσι μια. Ότι σαν να ψηλοδένει η ΕΦΕΣ, αλλά αυτή η εξάδα παιχτών. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι και στα play-off να πάει θα τη στοιχήσει. Θα δούμε όμως. Ουσιαστικά αυτή είναι. Εδώ είναι το ζουμί, αυτή η τετράδα. Η ΕΦΕΣ έχει αυτή την αγωνιστική την Φενέρ εκτός και την επόμενη αγωνιστική έχει τη Μονακό εντός. Μια αδιάφορη Μονακό που δεν πάει ούτε πάνω ούτε κάτω. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι και από κίνητρο και μόνο δύο νίκες θα τις κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν εξαρτάται από αυτήν η μοίρα της. Εντάξει, κοίτα, ουσιαστικά αυτοί θέλουν οπωσδήποτε την νίκη με τη Φενέρ. Και από εκεί πέρα μιλάμε τι γίνεται στην τελευταία αγωνιστική. Και νομίζω ότι θα την πάρουν. Και με τα άλλα αποτελέσματα δηλαδή. Νομίζω και με τον Ολυμπιακό με την Μπασκόνια. Έτσι. Οπότε εγώ θα σου πω ότι βλέπω τη Φενέρ να κερδίζει. Εγώ την ΕΦΕΣ βλέπω. Έτσι όπως είναι σε αυτό το moment. Δηλαδή, Οκ, περνάει ένα κακό διάστημα τώρα η Φενέρ, αλλά τώρα να καταφέρεις να αποκλείσεις τους αιώνιους αντιπάλους, ξέρω εγώ, και να τους αφήσεις έξω και να είσαι ο λόγος που έμεινε να παίξω, είναι πολύ καλό bragging right. Ναι, Οκ. Εντάξει, απλά έχει προβλήματα, δεν είναι πλήρης η Φενέρ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βέβαια, θα μου πεις είναι τουρκικό μάτς που αυτά τα εσωτερικά μιας χώρας παιχνίδια είναι πάντα ιδιαίτερα και διαφορετικά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τίποτα. Το ρεζουμέ είναι ότι αυτές οι δύο αγωνιστικές, δηλαδή αυτή η αγωνιστική που έρχεται τώρα, είναι νομίζω από τις καλύτερες αγωνιστικές τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα από θέμα κατάταξης θέσεων, σημασίας αγώνων, αντίπαλοι σε τι κατάσταση είναι. Μόνο οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν μάτσες ιδιαίτερα. Όχι, ναι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ερυθρό και ο Παναθηναϊκός έχει την Άλμπα. Ναι. Εντάξει.
Θα το έλεγα πονηρό εγώ αυτό το μάτς με την Άλμπα. Αν και ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι αυτά τα μάτς θα κερδίζει κάπως με κάποιο τρόπο. Οπότε μπορεί να κάνει άλλη μια νίκη. Λοιπόν, Γιάννη μου, θέλω να μου πεις. Το ιδανικό σενάριο για τα τέσσερα ζευγάρια των playoff. Τι θα ήθελα να δω. Εσύ τι θα ήθελες να δεις, θα σου πω και εγώ μετά τι θα ήθελα να δω. Δηλαδή, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, λοιπόν, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι θα βγει πρώτος. Ναι. Με ποιο θα ήθελες να δεις μια σειρά. Ή τη Ζαλγκύρη ή την Μπασκόνια, θα λέγα εγώ. Από την άποψη του να περάσει ο Ολυμπιακός όμως. Ναι. Είναι από αυτή την άποψη. Το καλύτερο μάτσο που θα ήθελα να δω. Δηλαδή, αν ήμουν ένα ουδέτερο παρατηρητή, ναι, και θα ήθελα να δω μπάσκετ, θα έλεγα εφές προφανώς. Ναι. Ναι. Okay. Αν ήμουν κάποιο που παρακολουθεί απ' έξω. Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει κάνει καλή χρονιά και τέλος πάντων δικαιούται, θεωρώ, να πάει στο Final Four με τη χρονιά που έχει κάνει. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο βατές η Μπασκόνια και η Ζαλγκύρης. Εγώ και πιστεύω, όπως είπα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα είναι 8η η ΕΦΕΣ. Έτσι. Ναι. Και θα ήθελα να δω τον Ολυμπιακό και στο prediction σε σειρά με την ΕΦΕΣ. Έτσι, γιατί θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει. Και είναι καλύτερη ομάδα. Και εγώ το λέω αυτό καιρό. Και σίγουρα το να καταφέρει να κερδίσει την ομάδα που του άφησε εφιαλτικές βραδιές μετά το Final Four. Έτσι. Και μνήμες. Έτσι, νομίζω αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, το get his, the monkey off his back, ας πούμε. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι, 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 οκ. Okay. Και εγώ σου λέω, αν ήμουν εξωτερικός παρατηρητής, αυτό το μάθα. Πέραν της ΕΦΕΣ, δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ευρωλίγκα, άντε πες και λίγο η Μονακό, που να έχει ο Ολυμπιακός έτσι ψηλό κομπλεξάκι, ρε παιδί μου. Και με τη Μονακό φάνηκε φέτος ότι, ναι, έχουμε λίγο θεματάκι. Σαν να μην του πάει. Ναι, ναι, ναι. Σαν να παίζουμε το ίδιο μπάσκετ και κάπως. Αλλά γενικότερα, ναι. Εντάξει, αν ήμουν ουδέτερος. Το ΕΦΕΣ Ολυμπιακός προφανώς θα ήταν αυτό που θα ήθελα να δω. Μετά θα ήταν το. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι η Ρεάλ βγαίνει δεύτερη. Παρτίζαν. Θα ήθελα Παρτίζαν να δω με τη Ρεάλ. Οπωσδήποτε. Αυτό το μάτς θα ήθελα να δω. Θα είναι ματσάρες όλα. Εντάξει, με ένα προφανώς προβάδισμα της Ρεάλ και λόγω ρόστερ. Δηλαδή έχει να χαλάσει 12 παίχτες κανονικά και να είναι όλοι βασικοί. 12 πενταδάτους. Όχι, θα έχει 12 παίχτες η Ρεάλ, οι οποίοι αν έπαιρνε στον οποιονδήποτε και τον έβαζε στην Παρτίζαν, πιθανότητα να παίζει βασικός. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σημαντικό. Και Παρτίζαν τώρα με 6-7 παίχτες, θα πρέπει να γίνουν τώρα. Πάντως, ο Λεσόρτ είναι σε τρομερή κατάσταση. Ναι, ναι, μόνο, το Most Improved νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανένα. Και τον Ταβάρες δηλαδή τον έφαγε το κουταλάκι σε αυτό το. Η αλήθεια είναι ότι έκανε και φάουλο ο Ταβάρες, γιατί του πήρε φάουλο ο Σμάιλεγγιτς. Ναι, ναι. Ο Σμάιλεγγιτς το πήρε τα φάουλο. Γιατί ξεκίνησε ο Σμάιλεγγιτς. Όπως το έχει ξανακάνει ο Μπράντοβιτς αυτό με τέτοιες ομάδες που βάζει πρώτα τον Σμάιλεγγιτς. Που αυτό έχει, επειδή είναι ρολίστας αλλά έχει πολύ ενέργεια. Και έχει και ενέργεια, ρε παιδί μου, μπορεί να πάρει κανένα φάουλο έτσι από το πουθενά. Και να σε ταλαιπωρήσει λίγο άμα ξεκινάς απέναντί του. Ναι, οπότε θα ήθελες να δεις Real Partizan. Εφόσον λέμε τι θα θέλαμε να δούμε. Εγώ θα ήθελα να δω Barcelona Partizan, ξεκάθαρα. Και Real Basconia. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, okay, με τριγκάρει πολύ περισσότερο αυτό. Ναι, 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 okay, θέλω να δω Σάρας με Ζέλικο να έχουν εκεί πέρα τις μονομαχίες τους. Ο Ζέλικο αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή προφανώς κατάσταση η ομάδα του, αλλά φαίνεται ότι ξέρει πώς να το διαχειριστεί ο Σάρας. Και τέλος πάντων, εγώ για μένα θα είχε τα πιο και πολλά. Και δάσκαλος με μαθητή, θεωρητικά. Storylines, τα λοιπά. Θα είναι πιο πιασάρικο, ρε παιδί μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Οπότε μιλάμε για 8η ΕΦΕΣ, 7η Μπασκόνια και 6η Παρτίζαν. Το 4-5 Μονακό Μακάμπι. Εγώ αυτό θα ήθελα να δω. Και θα το δούμε, μάλλον. Αυτό δηλαδή θα είναι από αυτά που θα δούμε. Οπότε κάτσε, ποιον κάναμε απ' έξω. Τη Ζαλγκύρης. Και τη Φενέρ. Και τη Φενέρ. Η Φενέρ, σου λέω, σαν εξωτερικός παρατηρητής όπως παίζει τώρα, δεν θα ήθελα να δω. Οπότε γινόμαι ανακόλουθος, έτσι. Λέω ότι μία θα περάσει η ΕΦΕΣ, απ' την άλλη ότι θα μείνει μέσα η Φενέρ, Ναι, δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν όλα μαζί. Η Φενέρ την τελευταία αγωνιστική έχει ένα πονηρό μάτς. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Νομίζω παίζει εκτός με τον Ερυθρό. Okay. Εκτός με Σβέζδα παίζει. Ναι. Και αυτό με τους Τούρκους ή τους Σέρβους γενικά έχουν ένα. Άμα κερδίσει, τι γίνεται, μείνει μέσα. Ναι, γιατί παίζει 19 νίκες. Οπότε. Και μένει, ναι, αλλά δεν ξέρω. Ποιος θα μείνει έξω. Εκεί θα μείνει η ΕΦΕΣ. Άμα ισοβαθμίσει με τους άλλους. Μάλιστα. Είναι. Είναι όλα πολύ ρευστά. Να μπλέξει τα μπούτια μας λίγο, παιδιά. Σου λέω, αυτή η αγωνιστική είναι το βασικό. Γιατί αυτή η αγωνιστική έχει τα ντέρμπι, δηλαδή έχει και τις Ζαλγκύρες. Που αν οι Ζαλγκύρες χάσει, ουσιαστικά χάνει πολύ έδαφος. Ναι, ναι. Μένει πολύ πίσω. Και βγαίνει από τον κάδρο. Και μετά μετράμε τις ισοβαθμίσεις με τους υπόλοιπους. Αν χάσει η ΕΦΕΣ. Τελείωσε. Τελειώσαμε. Ναι. Η τελευταία αγωνιστική είναι διαδικαστική, να είχαμε να λέγαμε. Γιατί αν θα κερδίσει η Μπασκόνια, η Παρτίζαν θα έχει τελευταία αγωνιστική τον Παναθηναϊκό, που πραγματικά δεν θα ήθελα ο Παναθηναϊκό. Θα ήταν προτιμότερο νομίζω για τον Παναθηναϊκό να μην θέλει αποτέλεσμα η Παρτίζαν.
Δηλαδή να είναι αδιάφοροι και να πάνε να πούνε ότι θα βάλουμε, κατάλαβες, να παίξουμε φιλικάκι. Και τι έγινε, δηλαδή, τι θα. Να θέλουν με 20.000 κόσμο. Θα του δαγκώσει το λαρίγκι, ξέρω. Θα του δαγκώσει 30 πόντου. Α, καλά, εντάξει, ρε. Αλήθεια. Ποιο θα του με τέτοιο κόσμο να θέλουν το μάτς αυτοί και ο Παναθηναϊκός στη φάση που λέει άντε να τελειώνει η Ευρωλίγκα να πάμε στο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Δεν είναι τρομακτικό. Και αυτό εγώ θα πω συμβεί. Ότι είναι εμπειρία. Δεν πρόκειται να είναι εχθρική ο παδί τη Παρτίζαν ποτέ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει έτσι, η αδερφοποιημένη τέλος πάντων. Δεν είναι τον Παναθηναϊκό, τον πάγκο. Από την εποχή του Ζέλικο όμως ήταν. Α, οκ, είναι ότι ο Ζέλικο. Και είναι και ο Ζέλικο στη μέση, επειδή είναι προπονητή τη Παρτίζαν. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Α μην το θέλουν το μάτσα, α έχουν περάσει. Εγώ θα σου πω ότι δεν θα ήταν άσχημο από την άποψη ότι. Παίρνει εμπειρίες, θα παίξουν και οι πιτσιρικάδες περισσότερο. Yeah. Όλα αυτά είναι έτσι. Μπαίνουν, είναι εμπειρίες yeah. σημαντικές. Okay. Λοιπόν, αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε. Όχι. Μόνο μια δήλωση του προπονητή της Ιταλίας. Του Ποτσέκο. Ποτσέκο. Ναι, το άκουσα εδώ στο podcast αυτό, τώρα, ναι. Το Basket News. Τον είδα, την είδα τη που... δήλωση. Τι φάση που γυρνάει και λέει, πόσο ρατσιστικό μπορεί να είναι αυτό, ότι όλοι οι Αμερικάνοι γκάρτς είναι οι ίδιοι. Αυτό ότι είπε. Κοιτάνε τον εαυτό τους και ότι δεν κοιτάνε την ομάδα και ότι οι Ευρωπαίοι είναι πιο οργανωτικοί και ότι αυτοί είναι πιο πολύ scorer guards ενώ δεν είναι οργανωτές. Αυτό που δεν προκύπτει ιδιαίτερα. Εντάξει, τώρα για τον Ποτσέκο, τώρα εντάξει, ο Ποτσέκο ήταν, κέρδισε και μπαίνει στο Γιάννη. Και... Ωραία, συνολικά, άμα δεις παιδί, το φάσμα που παίζουν όλο τον guards που είναι εκτός NBA, έτσι, αυτό μπορεί να έχει μια βάση. Το θέμα είναι ποιοι Αμερικάνοι guards κάνουν καριέρα στην Ευρώπη. Και αυτοί δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν πολλοί που οι οποίοι είναι team first παίχτες έτσι. Ή τέλος πάντων να δηλαδή, σκοράρουν και πασάρουν. Αμέσως δηλαδή τώρα ο Thompson που λέμε ας πούμε είναι ξεκάθαρα τέτοια περίπτωση. Και ο Larkin. Και ο Thompson και ο Walkup είναι τέτοια περίπτωση. Ο Larkin είναι τέτοιος. Ο James μετατράπηκε. Και περισσότερο ρε παιδί μου. Ο Larkin έδινε και 7 assist, 8. Οκ, αλλά την οτροπία του Larkin την έδειξε και πριν 2 εβδομάδες που λέγαμε με τη δήλωση στο Twitter κτλ. Την κρίνια. Ναι, γιατί όμως δεν έπαιξε. Εντάξει. Okay. Δεν είπε ότι εγώ θα σκοράρω και οι συμπαίκτες μου δεν με νοιάζει. Όπως και να έχει, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι καλοί, πολύ καλοί οργανωτές. Ο Λορέντζο Μπράουν προφανώς είναι ίσως ο καλύτερος σε αυτό το τομέα στην Ευρώπη, ας πούμε. Οπότε, και ο Μπόλντουιν Πασάρι. Δεν ξέρω πού το πάει ο Τζέκο. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Θέλει να μην βρει ότι... καλή δουλειά στην Ευρωλίγκα. Πιστεύω ότι θα κάνει κάποια. Δεν έχω δει αν έχει κάνει κάποια διορθωτική δήλωση διευκρινιστική, γιατί πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί μια διευκρινιστική δήλωση. Ναι, ναι. Ότι δεν εννοούσα αυτό και εννοούσα ναι. κάτι άλλο. Okay. Γιατί δεν έχει νόημα αυτό. Γιατί και παλιότερα να δούμε, δηλαδή υπήρχαν και scoring guards και guards τα οποία μοιράζαν την μπάλα και σκοράραν και ενίοτε. Mm. Θέλω να πω και σε καλές ομάδες που πήγανε και τελικούς και Final Four. Ο Holden δηλαδή. Εντάξει, σαφώς. Θέλω να πω και σκοράρε και πάσαρε. Ξεκάθαρα, όλοι. Θέλω να πω ότι ήταν μια ατυχής δήλωση. Τρομέρος. Μάλλον δεν ήθελε να. Δεν, είπε, δεν υπόθηκε αυτό που εννοούσε. Έχει ακούσει κάτι άλλο έτσι, γκόσμι και τα λοιπά, around. Τίποτα. Όλοι περιμένουν. Ότι ο Αταμάν ακούγεται ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Αυτό. Ότι έχουν γίνει επαφές. Μας αφήνει τώρα. Και... Μας πεντάς την μπόμπα στο τέλος. Όχι, δεν ξέρω αν επίσημα. Έτσι. Εγώ το έχω πει νωρίτερα, αλλά ναι. τώρα βγήκε στον καζέτα ότι επίσημα. Δηλαδή βγήκε ναι. σε site. Το λέω εγώ. Ότι τον απολυορκεί ο. Ότι έγινε συνάντηση. Ο DPG. Στην Κωνσταντινούπολη. Ότι έχει γίνει συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη. Τι λες, αυτός είχε κάνει δηλώσεις στη Δώρα Παντέλη ότι μόλις τελειώσει, άμα δεν περάσουμε, θα έρθω στην Ελλάδα να αναλάβω μια ομάδα. Δηλαδή στο χαβαλέ. Ναι, οκ. Αλλά τέλος πάντων ακούγεται πάρα πολύ και γιατί όχι. Εγώ θα ακούσετε πάρα πολύ. Και εγώ νομίζω ότι και η ΕΦΕΣ δεν θα λέγει όχι. Δηλαδή δεν θα λέγει η ΕΦΕΣ ότι όχι, θα σε κρατήσουμε με τα χιλιά ζόρια. Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον γιατί από τη μία πλέον ο μάλλον νικητής του Coach of the Year φέτος στην Ευρωλίγκα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αν δεν περάσει η Ζαλγύρης, το πήρε αυτό νομίζω. Θα έχει ένα ξεκάθαρο αντίπαλο δέος πλέον και θα σταματήσουν οι. Ναι. Και να δούμε και ο Παναθηναϊκός θα παίξει και λίγο καλύτερο μπάσκετ. Δηλαδή, θα παίξει λίγο μοντέρνο μπάσκετ. Να τρέξει λίγο, να σουτάρουν. Δηλαδή, ξέρεις, κάπως. Αν και νομίζω θα υπάρχουν πάρα πολλές. Δηλαδή, θα υπάρχουν και άλλοι προπονητές οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι. Ναι, και, ναι. Αλλά εντάξει, ο Αταμάν, μια καλή επιλογή. Λοιπόν, τα ακούσατε εδώ πρώτοι. Να το πούμε αυτό. Λοιπόν, τι περιμένουμε. Λοιπόν, τα είπαμε πάνω κάτω τι περιμένουμε αυτή την αγωνιστική. Ναι, τα μάτς. Ας πούμε και χρονικά, δηλαδή και περισσότερο για τον κόσμο. Ναι, ναι. Ότι Ζαλγκύρης Μακάμπι και είναι την 5η στις 8. Mm-hmm. Φενέρ Εφές την 5η στις 9 παρατέταρτο. Και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας την 5η στις 8. Καλά, εκεί 8 με 11 είναι φωτιά αυτό. Και την Παρασκευή έχουμε το Μονακό Παρτίζαν στις 10. Mm-hmm.
που η Παρτίζαν θέλει μόνο νίκη και Μονακό, εντάξει, μόνο για το γόητρο. Και Άλμπα Παναθηναϊκός σε 9 η ώρα την Παρασκευή. Ωραία. Αυτά πολύ είναι ωραία τα μάτς. Λοιπόν, θα ενημερώσουμε και την επόμενη εβδομάδα, αλλά είμαστε σε μια διαδικασία να φέρουμε την εκπομπή και στο Spotify, ως podcast. Ως podcast, ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο το The Association. Θα ανέβει και το Euroball όμως σύντομα. Οπότε, ξέρω εγώ, like and subscribe, share. Και follow και δεν ξέρω τι άλλο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Βίτονα που ήταν στην κονσόλα. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.